Στον μνημονιακό ορίζοντα, ξεπροβάλλει ήδη το φλέγον ζήτημα τη πακετοποίηση και πώληση δανείων σε τρίτου, που σύμφωνα με το επικαιροποιημένο μνημόνιο παραπέμπεται για οριστική διευθέτηση μέχρι τον Ιούλιο. Πηγέ από την Κεντρική Τράπεζα που ετοιμάζει το σχετικό νομοσχέδιο αναφέρουν ότι έχουν περιληφθεί ασφαλιστικέ δικλείδε προκειμένου να αποτρέπεται η εμπλοκή εταιριών τουρκικών συμφερόντων στην αγορά δανείων με στόχο να καμφθούν οι ανησυχίε του πολιτικού κόσμου. Σύγκληση επί τούτου καταγράφεται ανάμεσα σε Δημοκρατικό Συναγερμό και ΕΔΕΚ. Η μετακίνηση περιουσιών σε τουρκικά συμφέροντα αποδυναμώνει σημαντικά τη διαπραγματευτική θέση της δικής μας πλευράς. Θεωρώ πως είναι ένα θέμα πολύ ευαίσθητο που αφορά όχι μόνο τους πολίτες και την κοινωνία αλλά και εθνικά ευαίσθητο τέθηκε σωστά από την ΕΔΕΚ θα τύχει και της δικής μας στήριξης. Το ΣΥΓΜΑ σε πρόσφατο ρεπορτάζ κατέγραψε θετικά και αρνητικά στοιχεία που η πρακτική τη παρκετοποίηση και πώληση δανείων σε τρίτου ενδεχομένω να εμπεριέχει για τραπεζικά ιδρύματα. Μπορεί να θεωρηθεί ω μια λύση, εφόσον φεύγουν άμεσα από του ισολογισμού των τραπεζών μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Σε περίπτωση αναδιάρθρωση μη εξυπηρετούμενου δανείου με τη νέα οδηγία, το δάνειο παραμένει ω μη στον ισολογισμό τη τράπεζα για ένα χρόνο. Αντί τα τραπεζικά ιδρύματα να αναμένουν σταδιακή αποπληρωμή των δανείων σε βάθο χρόνου, λαμβάνουν άμεση ρευστότητα. Ζητούμενο παραμένει η τιμή πώληση των δανείων που θα πακετοποιηθούν και ποια δάνεια θα πωληθούν. Πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων συνεπάγεται έκπτωση στην αξία. Ω εκ τούτου, τα τραπεζικά ιδρύματα πρέπει να μελετήσουν πώ επηρεάζονται οι κεφαλαικέ του βάσει, κυρίω από την τιμή πώληση πακετοποιημένων δανείων. Εάν, παραδείγματο χάρη, ένα δάνειο 100.000 για το οποίο η τράπεζα προέβλεψε ζημιέ 40.000 και βάσει αυτών ανακεφαλαιοποιήθηκε, πωληθεί στι 65.000, τότε η τράπεζα καταγράφει κέρδο. Εάν όμω αυτό το δάνειο πωληθεί κάτω από 60.000, τότε προκύπτει κεφαλαιακή ανάγκη εν αναμονή της ολοκλήρωσης του νομοσχεδίου και κατάθεσής του στη Βουλή, ΑΚΕΛ και Συμμαχία Πολιτών τάσσονται ενάντια στην πακετοποίηση και πώληση δανείων σε επενδυτικά ταμεία και προτάσουν τις σχετικές προτάσεις νόμου που κατέθεσαν στη Βουλή. Εναντίον τάσσεται και το κίνημα οικολόγων περιβαλλοντιστών.